Η καλή κατανόηση τη ευρετική συνάρτηση και τη σημασία τη θα βοηθήσει στο να απαντήσουμε σωστά στο ερώτημα αυτό εδώ. Ξέρουμε ότι η ευρετική συνάρτηση αυτό που κάνει είναι ότι εκτιμάει πόσο απέχει ένα κόμβο από τον κόμβο στόχο. Και την έννοια τη εκτίμηση την έχουμε πει έτσι, ότι είναι ένα αριθμό ο οποίο προσπαθούμε προγραμματιστικά να κάνουμε μια προσπάθεια να είναι όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Όμω καμία εγγύση για το πόσο καλό είναι αυτό ο αριθμό. Για να δούμε τώρα τι επιμέρου απαντήσει πιο ή πια από τα παρακάτω αποτυπώνουν καλύτερα τη φύση μιας ευρετικής συνάρτησης. Ε, πρώτη απάντηση, αποτυπώνουμε με βέλτιστο τρόπο τα καλύτερα μονοπάτια προς τη λύση, έστω και εκ των υστέρων. Τώρα, αυτό εδώ και μόνο πρέπει να σε προβληματίσει. Ε. Όταν σου λέει με βέλτιστο τρόπο, σημαίνει ότι όταν είμαι σε ένα κόμβο κάνουμε μια εκτίμηση και μπορούμε να υπολογίσουμε ακριβώς πώς είναι η απόσταση προς τον κόμβο στόχο. Αυτό παρεπιπτόντως είναι το νόημα της H-Star, εντάξει και όχι τη ευρετική συνάρτηση. Για τον λόγο αυτό, το ερώτημα αυτό είναι λάθο. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Εκτιμούμε, λέει, εξερευνούμε και μετρούμε σε ένα χώρο αναζήτηση πόσο απέχει ένα κόμβος από το στόχο. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι αυτή η διατύπωση είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα και ωραία και τα ρήματα που χρησιμοποιεί έτσι, δηλαδή κάνουμε μια εκτίμηση, εξερευνούμε, δηλαδή προσπαθούμε να ελιχθούμε στο χώρο αναζήτηση και να ανακαλύψουμε και επίσης μετρούμε, δηλαδή δίνουμε στο τέλος έναν αριθμό α, για το πόσο απέχει ο κόμβος από το στόχο. Πάμε στο τρίτο ερώτημα, συγκρίνουμε δύο κόμβους σε ένα δέντρο αναζήτηση. αν ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Τώρα αυτό εδώ πέρα είναι μια δευτερεύουσα λειτουργία γιατί έτσι όπως κάνουμε έναν αλγόριθμο αναζήτηση και έχουμε ανοιχτό ας πούμε αυτόν και αυτόν εδώ τον κόμβο αυτός εδώ θα έχει μια τιμή, αυτός εδώ θα έχει επίσης μια ευρετική τιμή με βάση αυτήν την ευρετική τιμή δεν αποφασίζουμε ποιο είναι καλύτερος από τον άλλον έτσι ώστε να πάμε να τον επισκεπτούμε έτσι λοιπόν η διατύπωση γ είναι και αυτή σωστή Εντάξει, όχι κατευθείαν πάνω στον ορισμό της ευρετικής συνάρτησης αλλά περισσότερο πάνω σε μια ιδιότητα, θα λέγαμε τη ευρετική συνάρτηση. Και στο ΔΕΛΤΑ τώρα υπολογίζουμε αν υπάρχουν τουλάχιστον δύο καταστάσεις στόχου. Ε, αυτό εδώ πέρα δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα και είναι εσφαλμένο.